Ξεκινάμε σήμερα την προεκλογική εκστρατεία από την Αλεξανδρούπολη. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναδείξουμε το γεγονός ότι ο Εύρος είναι η περιοχή που έχει τεράστια προβλήματα, οξυμένα προβλήματα στον αγροτικό τομέα και στον μεταποιητικό τομέα. Και βεβαίως αυτά τα προβλήματα αντανακλούνται σε όλη την περιφέρεια. Ό,τι υπάρχει στον Εύρο υπάρχει και σε όλη την υπόλοιπη περιφέρεια, αλλά σε πιο οξυμένο βαθμό. Γι' αυτό λοιπόν μας δίνει εμάς την αφορμή και την ευκαιρία να ξεκινήσουμε από εδώ για να δείξουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση στην περιφέρεια. Η κρίση στην περιφέρεια δεν οφείλεται μονάχα στις κυβερνητικές πολιτικές, αλλά οφείλεται και στην πολιτική της διοίκησης της σημερινής της περιφέρειάς μας, η οποία έχει οδηγήσει όλη την περιοχή σε ένα τέλμα. Μπορούμε να ξεφύγουμε από το τέλμα δουλεύοντας. Η δική μου προσωπική αυτοδιοικητική πορεία στο Δήμο Καβάλας αποδεικνύει ότι μπορούμε με δουλειά, με οργάνωση, με σύστημα, με μεράκι να παλέψουμε και να ξεπεράσουμε το μεγαλύτερο αριθμό των προβλημάτων, γιατί ακριβώς είναι προβλήματα που μπορούν να ξεπεραστούν. Δεν είναι αξεπέραστα προβλήματα, αλλά χρειάζεται σύστημα. Και βεβαίως χρειάζεται να έχεις καλούς συνεργάτες που θα δουλέψουν σε ένα κοινό σκοπό. Εκείνο το οποίο επίσης πρέπει να αναδείξουμε από εδώ, από αυτή την περιοχή, είναι ότι αυτό που λέμε ότι η περιφέρειά μας είναι η ακριτική περιοχή, δεν είναι. Οφείλουμε να είμαστε πιο διορατικοί, να βλέπουμε τα πράγματα πιο σφαιρικά. Ναι, μεν όσον αφορά την Ελλάδα είναι μια ακραία περιοχή, αλλά όσον αφορά τα Βαλκάνια, βρισκόμαστε στο κέντρο των Βαλκανίων. Η περιοχή μας έχει μια ανεκτίμητη γεωπολιτική θέση, βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων και αυτό οφείλουμε να το εκμεταλλευτούμε με τη γνώση πάλι που διαθέτουμε μέσα από την πολιτική πορεία που έχουμε διαδραματίσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ τους συμπολίτες από την Αλεξανδρούπολη που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μου και θα τους παρουσιάσω σήμερα ένα μέρος από το πρόγραμμα που αφορά κυρίως τον Εύρο, αλλά όπως σας αποκαλεί, ό,τι λέω εγώ είναι και την υπόλοιπη περιφέρεια. Ωστόσο, στην πρώτη σειρά των καθισμάτων είναι κάποιοι υποψήφοι που ήρθαν από άλλες περιοχές. Βεβαίως και εδώ υπάρχουν, παρ' όλα αυτά είναι πρόωρο. Δεν έχει νόημα να συζητάμε για υποψηφίους όταν αυτή τη στιγμή μελετάμε τα προβλήματα και προσπαθούμε να βρούμε τις λύσεις. Κύριε Σιμιτζή, όμως είχαμε πριν από λίγες μέρες την ουσιαστική συνεργασία του κυρίου Μέτρη με τον κύριο Πέτροβιτς. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω εσάς είναι η δική σας παράταξη προτίθεται να κάνει τέτοια συνεργασία, εάν και εφόσον προκύψει η ανάγκη. Ούτως ή άλλως, ο Κλεισθένης μας βάζει σε μια τέτοια λογική ότι μετά τις εκλογές πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστούμε. Καμιά παράταξη δεν μπορεί να έχει πια την απόλυτη πλειοψηφία στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το ίδιο συμβαίνει φυσικά και στους Δήμους. Άρα δεν είναι απλώς ζητούμενο συνεργασία, είναι επιβαλλόμενο. Εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτή η διαίρεση στην οδικασμός στην παράταξη της πλειοψηφίας. Βεβαίως ο κ. Πέτροβιτς έχει κάνει τις επιλογές που θα πρέπει να εξηγήσει στον κόσμο εδώ της περιφέρειας για ποιο λόγο έλεγε αυτά που έλεγε εναντίον του ηγέτη της δικής του παρατάξεως και με βάση πιο πολιτικό σκεπτικό επανέκαμψε. Αλλά αυτό είναι ένα δικό του θέμα. Εγώ σέβομαι τις επιλογές καθενός αρχή να μπορεί να τις τεκμηριώσει και να τις στηρίξει ο ίδιος και την πολιτική του συμπεριφορά. Από την άλλη πλευρά, και αυτό θα στηριχτεύσω επίσης από εδώ και πέρα, δεν θεωρώ ηθικά, ακόμα και αισθητικά, αν θέλετε, σωστό το να είναι κάποιος αντιπεριφερειάρχης και να συμμετέχει σε αντίπαλη, διασπαστική, ας πούμε έτσι, παράταξη. Πώς δουλεύει, πώς μπορεί να συνεργαστεί με τον κύριο Μέτριο, ένας που είναι σήμερα στην παράταξη του κυρίου Τοξίδη. Το θεωρώ αδιανόητο αυτό που συμβαίνει, απαράδεκτο ηθικά και θεωρώ ότι είναι ένας από τους λόγους που δεν περπατάνε σήμερα τα πράγματα στην περιφέρεια. Θεωρώ επίσης ότι οι άνθρωποι που δεν μπορούν να συνεννοηθούν σήμερα, αν και προέρχονται από την ίδια παράταξη, αν και προέρχονται από την ίδια πολιτική μήτρα, από την παράταξη του κύριου Παυλίδη, του αείμνηστου Παυλίδη, εν τούτης, αφού δεν μπορούν να συνεργαστούν σήμερα, πώς θα συνεργαστούν μετά τις εκλογές. Όλα αυτά είναι υποκριτικά και θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο για να οδηγηθεί ο ψηφοφόρος στη δική μας παράταξη και όχι στις εκείνες παράταξεις.